Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στις αληθινές ιστορίες φιλοξενούμε τις προσωπικές ιστορίες, τις προσωπικές μαρτυρίες δύο ανθρώπων που βρέθηκαν από τα πολλά στα λίγα και από τα ψηλά στα χαμηλά. Ζούσε στα μεγάλα σαλόνια της πόλης και συναναστρεφόταν επιφανής Αθηναίους. Ήταν η αρχόντισσα της γειτονιάς. Είχε πολλούς φίλους, ζούσε πλουσιοπάροχα και όλοι την καμάρωναν. Σήμερα το κρεβάτι της είναι ένα παγκάκι και μοναδική της συντροφιά η πίστη της στο Θεό και η σοφία που δεν ξεχνά να της δίνει ένα πιάτο φαγητό. Σου έφερα φαγητό. Ναι. Έφαγες τίποτα σήμερα. Μου έφερε και ο Σωτήρης. Τι σου έφερε. Φαγητό. Μου έφερε φασολάδα. Εγώ δεν πρόλαβα και σου φτιάξα πατάτες βραστές. Ωραία σου, τι κάνεις. Εσύ πώς τα πέρασες. Εγώ τα πήγα στην εκκλησία, εσύ πήγες. Πήγα στην εκκλησία. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα καταστραφώ οικονομικά. Κανένας δεν το πιστεύει. Αλλά δεν βρήκα και ανταπόκριση. Αφότου κατεστράφει, δεν βρήκα ανταπόκριση καμία. Να τα πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως. Εσείς είχατε μια τεράστια περιουσία, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Κατάγομαι από μια αρίστη οικογένεια. Ναι, πώς βρέθηκε αυτή η περιουσία, όπως... γιατί ποσά μιλάμε, γιατί ακίνητη περιουσία. Χωρίς να θέλω να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε για πραγματικά. Για μεγάλα ποσά, ναι. Καθημερινά και μηνιαία. Και για ένα θαυμάσιο σπίτι στο Κολωνάκι, ένα θαυμάσιο σπίτι στην Ίδρα, ένα άλλο σπίτι στο Παγκράτη, ένα άλλο σπίτι στην Κυψέλη. Καλά, της Κυψέλης μου κατεπατήθη από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, δεν ξέρω από πού κατάγεται. Μιλάμε πάντως για 6-7 σπίτια, για κινητή και ακίνητη περιουσία. Για κινητή και ακίνητη την οποία περιουσία, περιουσία την βρήκατε από τους δικούς σας, από τους γονείς σας. Από τους γονείς μου και τη δημιούργησα κι εγώ. Και τη δημιουργήσατε κι εσείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει σύζυγος αυτή τη στιγμή στη ζωή σας. Σύζυγος υπήρχε. Υπήρχε. Δεν είναι εν ζωή τώρα. Αλλά υπήρχε ένας θαυμάσιος δεσμός 14 ετών, μείον 6 μήνες που μεσολάβησε ο γάμος μου. Που έκανε ένα γάμο αστραπή και φυσικά με χώρισε. Εσείς δουλέψατε ποτέ όλο αυτό το διάστημα, δουλέψατε. Εργάστηκα αφότου χώρισα και με τον Δημήτρη. Τι δουλειά κάνατε λοιπόν. Δούλεψα σε πρακτορείο ταξιδίων, δούλεψα σε ένα ξενοδοχείο τελευταία. Αυτό είναι η τελευταία μου δουλειά, από το οποίο όμως έπρεπε να φύγω για να μην απολυθεί άλλος άνθρωπος. Στο πρακτορείο ταξιδίων ήταν πολύ όμορφη δουλειά, μου άρεσε. Η μητέρα μου δεν ήθελε, λόγω του ότι ήταν υψηλόμισθη, δεν ήθελε να εργάζομαι και να κουράζομαι, γιατί έχω ένα κακό βίωμα. Όταν δουλεύω, δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι σε αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε το εξής. Ότι κάνοντας το ρεπορτάζ αναγκάστηκα να ψάξω ανθρώπους από το παρελθόν της κυρίας Σοφίας και είναι αξιοσημείωτο ότι κανένας, μα κανένας, δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί της, δεν θέλει να τη βοηθήσει. Άνθρωποι που τους είχε βοηθήσει στο παρελθόν και συγγενείς της. Και ακόμη και να μην τους είχε βοηθήσει, γιατί πρόκειτο για επιφανείς ανθρώπους όπως είπαμε, τουλάχιστον έκανε παρέα μαζί τους. Ήσασταν φίλοι με κάποιους επιφανείς. Δεν ζήτησε όμως βοήθεια η κυρία αλλά Σοφία τώρα. Δεν απευθύνθηκα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχετε απευθυνθεί. Όχι. Δεν σας έχουν γυρίσει τουλάχιστον αυτή την πλάτη, να μην τους κατηγορήσουν γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. Βέβαια η οικογένειά μου είναι η πολύ γνωστή οικογένεια του σημερινού πρεσβευτού της Ελλάδος στη Γαλλία, του κυρίου Δημητρίου Παπαστάμου. Αυτός μου γύρισε την πλάτη και ο Γεώργιος Παπαστάμου. Ξέρετε, χωρίς να θέλω να γίνω κακός, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα σκεφτούν ότι καλά να πάθει που τάχασε. Μια και άλλοι, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, μια ολόκληρη ζωή κοπιάζουν πραγματικά για να πάρουν ένα σπιτάκι, για να φτιάξουν μια περιουσία μικρή, να τα δώσουν στα παιδιά τους αύριο μεθαύριο, να πούνε ότι ολοκλήρωσαν και εκπλήρωσαν το σκοπό τους σε αυτή την κοινωνία. Και εσείς τα ξοδέψατε αλόγιστα. Υπήρχαν οι προδιαγραφές όμως. Εννοείται ότι είχατε μια τεράστια περιουσία, αυτό εννοείται ότι υπήρχαν οι προδιαγραφές. Υπήρχαν οι προδιαγραφές. Ανήκα σε μια οικογένεια επώνυμη. Όπως είπαμε, υπήρχαν οι προδιαγραφές, δηλαδή να μπορώ να κάνω σπατάλη, αλλά όπως σας είπα, δεν φρόντιζα ποτέ να ικανοποιήσω τον εαυτό μου. Φρόντιζα να ικανοποιηθεί όλος ο κόσμος, τον οποίο έψαχνα και τον έβρισκα τον κόσμο που δυστυχούσε. Εσείς φροντίζατε να ικανοποιηθεί όλος ο κόσμος. Δεν περίμενα να έρθουν να με βρουν. Φροντίζατε να ικανοποιηθεί όλος ο κόσμος. Κάποιος από όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν βρέθηκε να σας βάλει φρένο, να σας πει, κυρία Σοφία, τι κάνεις. Όλοι δηλαδή καλοπερνούσανε. Και δεν τους ένοιαζε καθόλου, δεν βρέθηκε κάποιος άνθρωπος να σας πει. Θα σας πω πώς το ονόμαζα εγώ το χρήμα, ότι είναι ένα βρώμικο τυπωμένο χαρτί. Κυρία Σοφία, και συγγνώμη. Και το χρήμα. Θέλω να κάτι να μου βέβαια διευκρινίσετε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το ρευστό το χαλούσατε χωρίς να σκέφτεστε για να βοηθήσετε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας κτλ. Τα ακίνητα πώς έφυγαν από τα χέρια σας και δεν σκεφτήκατε κάποια στιγμή ότι πουλώντας το πρώτο, πουλώντας το δεύτερο,
το τρίτο, το τέταρτο, κάποια στιγμή θα βρεθείτε. Το τελευταίο μου το καταπάτησαν. Δεν καταλαβαίνατε, δεν μιλάμε για κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, το ναι. ρευστό το καταλαβαίνω. Ναι, θα σας πω κάτι. Όταν τελειώσει το ρευστό, μοιραίο είναι να αρχίσουν να πωλούνται και οι τείχοι. Σίγουρα. Πουλήσατε, λέω, το πρώτο. Βλέπατε ότι και τα σπίτια αρχίζουν και χάνονται. Πώς δεν σταματήσατε, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Και η ίδια δεν έπρεπε κάποια στιγμή λογικά να βάλει φρένο στον εαυτό της. Ακριβώς. Δεν το σταμάτησε. Γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω. Βεβαίως. Μήπως θέλατε να πείτε κάτι άλλο. Όχι. Για να συμπληρώσω την ερώτηση και τον προβληματισμό της κυρίας Κανιόρου. Εάν είχατε μία τάση διακονίας προς την κοινωνία, δηλαδή μία φιλόπτωχη τάση προς την κοινωνία, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να αισθάνεστε ότι έχετε χρεοκοπήσει. Διότι αφού δεν είχατε μία αντίληψη ιδιοκτησίας για το χρήμα και τον πλούτο, και είναι κοινωνική σημασία του, κατά τη γνώμη σας και κατά τον βίο σας, γιατί να υπάρχει διαμαρτυρία αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Να βλέπω δηλαδή εντελώς σοσιαλιστικά, να το πούμε και έτσι, την διαχείριση του χρήματος και της περιουσίας, γιατί θα πρέπει να μένφεστε αυτόν? Η διαμαρτυρία δεν μένφομαι κανέναν. Αυτόν η διαμαρτυρία, η ουσιαστική είναι μία. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ανταπόκριση από την οικογένειά μου, δεν δέχομαι να μου αρνείται η οικογένειά μου τη βοήθεια και από εκεί και πέρα και ο Δημήτρης, με τον οποίο έζησα 13,5 χρόνια. Με αυτόν τον άνθρωπο έχετε έρθει σε επαφή προφανώς, ξέρει την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε τώρα. Δεν την πιστεύει, γιατί ερχόμαστε σε επαφή. Δεν σπάνια την οι δυο μας. Δεν την πιστεύει. Σπάνια οι δυο μας. Ναι, αλλά αν έρθει να δει όμως, κυρία Σοφία, ότι εσείς μένετε αυτή τη στιγμή, δεν το είπα. Ίσως τώρα να μας ακούει. Ναι, αν σας ακούει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο, όπως λέτε και εσείς, ζήσατε 13,5 χρόνια και φαίνεται και μέσα από το ρεπορτάζ. Απλώς έρχεται. Ζείτε σε ένα παγκάκι τώρα εσείς. Σε επαφή, ναι. Ζήνω, έπρεπε να ζείτε σε ένα σπιτικό όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σοφία αν υπάρχουν παιδιά από το γάμο της. Όχι. Όχι. Αλλά έχω μεγαλώσει ένα παιδί. Μάλιστα. Του Δημήτρη. Υπάρχει ένας άνθρωπος που σας γνωρίζει πάρα πολύ καλά εδώ στο στούντιο σήμερα. Είναι η Σοφία. Σοφία, δεν ξέρω πόσο καιρό γνωρίζεις την Σοφία. Δεν ξέρω πόσο την γνωρίζεις έτσι ώστε να ξέρεις ότι ζει εδώ και δύο μήνες σε ένα παγκάκι. Ούτε αυτό το ήξερα, αλλά σημασία έχει ότι μας ένωσε ο Θεός. Δηλαδή, την είδα στην εκκλησία να προσεύχεται, να κλαίει. Πήγα να ανάψω ένα γερί, τη συμπαραστάθηκα, τη πηγαίνω ένα πιάτο φαγητό, μου είπε την ιστορία, αυτά που λέει και σε εσάς. Τώρα δεν ξέρω τίποτα παραπέρα. Πότε συνέβη αυτό, πότε αλλά... τη γνώρισες για πρώτη φορά? Πότε τη γνώρισες, είναι τώρα περίπου μια εβδομάδα. Επομένως θα έχεις δει από κοντά μέσα σε αυτή τη μια εβδομάδα την κατάσταση την οποία ζει. Ναι, κοιμάται σε ένα παγκάκι, τις κάνουν παρέα αυτοί που τη γνωρίζουν, τις πάνε ένα πιάτο φαγητό. Και από ό,τι μπορεί για χαρακτηριστικά και ίδια. Λίγες μέρες πριν κινδύνευσε και η ζωή της. Ναι. Και κινδυνεύει φυσικά όσο είναι εκτεθειμένη στον δρόμο, όσο από είναι εκτεθειμένη στη γη. Από έναν Αλβανό. Κινδύνευσε. Και είναι λογικό αυτό. Φαντάζομαι ότι και εσείς οι ίδιοι θα φοβάστε. Μέσα σας δηλαδή θα τρέμετε κυριολεκτικά τη νύχτα ιδιαίτερα. Θορυβήθηκα πάρα πολύ. Θορυβήθηκα πάρα πολύ. Από τη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ. Έχετε απευθυνθεί σε ένα δημόσιο φορέα πρόνοιας για να σας παρέχει τουλάχιστον τα στοιχειώδη τροφεία ή κάποια στέγη ή κάποια κλίνη για να μπορείτε να. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι σε, όχι σε δημόσιο φορέα, σε ιδιωτικό φορέα. Δεν έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα, δηλαδή. Είτε στην εκκλησία, είτε στο πολιτικό κράτος, στο κοσμικό κράτος. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να απευθυνθώ σε παλαιούς φίλους. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πάρα κυρία πολύ. Σοφία, σας παρακαλώ. Έχετε αδέλφια. Η μητέρα σας που είπατε πριν δεν ζει. Δεν έχω αδέλφια. Η μητέρα σας ζει. Όχι. Δυστυχώς την έχασα. Πριν από 5,5 χρόνια. Δεν αντιμετώπιζα μέχρι τότε πρόβλημα κανένα. Γιατί ξέρετε τι πιστεύω, είπατε ότι το περιβάλλον σας, οι συγγενείς σας έχουν γυρίσει την πλάτη και αδιαφορούν. Ίσως υπάρχει μια δικαιολογία, όχι ότι είναι κάτι που το εγκρίνω, αλλά πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς σας, να πίστευαν ότι κάποια στιγμή αυτά που εσείς έχετε θα περιέλθουν στα χέρια τους. Και ίσως κρατούν μια τέτοια στάση γιατί σας μέμφονται, γιατί εσείς τα χαλάσατε. Αλλά ήθελα να ξέρω πώς, ειλικρινά εκεί έχω μείνει ακόμη, πώς δεν σταθήκατε έστω στο τελευταίο σπίτι, όχι αυτό που το καταπάτησε ο αυτό κύριος ήταν το πλέτε. Τελευταίο. Ναι, αλλά πριν στο από προηγούμενο, το τελευταίο. Βλέπατε ότι φεύγουν όλα από τα χέρια σας. Και πώς η οικογένειά σας, που έχει ένα μεγάλο όνομα που λέτε, αν έχετε αυτή τη στιγμή εσείς να κοιμάστε στο παγκάκι. Αναστήλωσα αυτό το τελευταίο το οποίο ήθελα να το κρατήσω. Ναι. Δεν πείτε είναι μόνο μου το τελευταίο. Αυτό που σας λέω. Πριν φτάσετε στο τελευταίο, είχατε άλλα 5, άλλα 6, πόσα μας είπατε προηγουμένως. Ναι, θα δίνατε το ένα πίσω από το άλλο για να περνάτε καλά, όπως λέτε. Για να δίνετε στον κόσμο, για να κάνετε ταξίδια. Μα μέσα σε 5,5 χρόνια.
Στην πορεία. Μα μέσα σε 5,5 χρόνια, γιατί λέτε. Όχι σε 5,5 χρόνια. Σε πόσα χρόνια. Παράλληλα, δεν με έφταναν τα χρήματα της μητέρας μου. Η μητέρα σας πέθανε πριν 5,5 χρόνια, είπατε, και δεν είχατε τότε κανένα πρόβλημα. Και μην αναφερόμεθα, αν θέλετε, στη μητέρα μου. Δεν θέλω να αναφερόμεθα. Θέλετε, κυρία Σοφία, να μας πείτε περίπου πόσα χαλάγατε το μήνα. Για να πάρουμε μια ιδέα κι εμείς. Περίπου πόσα θέλατε. Είχε άλλη αξία τότε το χρήμα. Ναι. Δεν έχει τη σημερινή αξία. Με σημερινές τιμές. Πόσα θα λέγατε, ναι. Προτιμώ να μην απαντήσω. Για να καταλάβουμε. Γιατί... Χάλαγα χρήματα. Δηλαδή πόσο, 1 εκατομμύριο. Χαλούσα χρήματα. Χαλούσα χρήματα. 1 εκατομμύριο το μήνα. Όχι 1 εκατομμύριο το μήνα. Μάλιστα. Όχι βέβαια, αλλά χαλούσα χρήματα. Οι συγγενείς σας που σας βλέπουν τώρα λέτε ότι είσαστε από μια επώνυμη οικογένεια, μεγάλη οικογένεια κτλ. Πώς δέχονται εσείς να κοιμάστε στο παγκάκι και κατά κάποιο τρόπο να διασύρετε το όνομά τους και η πρόληψή τους. Διότι τώρα.